Σοκαριστικέ είναι οι λεπτομέρειε που φέρνει στο φω το ρεπορτάζ του πρώτου θέματο για το τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη που είχε ο πρώην παίκτης του GNTM, Τάκη Χίρα. Ο Τάκη Χίρα κινούμενο με τη μηχανή του στην οποία επέβαινε και ένα φίλο του, επί τη λεωφόρου Ποσειδόνο, στο ρεύμα προσούνιο, συγκρούστηκε με ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο το οποίο ακολουθούσε με τον οδηγό του να εξαφανίζεται μετά το τροχαίο. Από τη σύγκρουση, ο νεαρό αναβάτη εκτινάχθηκε στι προστατευτικέ μπάρε με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα ενώ ο φίλο του γλίτωσε καθώ πρόλαβε να πηδήξει στο οδόστρωμα. Ο Τάκης Χήρας, μετά το τροχαίο. Με έκλεισε ένα στα λιμανάκια, στην πρώτη στροφή. Εγώ ήμουν με το μηχανάκι με ένα φίλο μου, αυτό μπήκε στη λωρίδα μα, μα έκλεισε στη στροφή και μα πέταξε στι μπαριέρε. Εγώ πήγαινα με 60 χιλιόμετρα και αυτό έκανε το σουμάχερ. Ένα μαύρο γεωταχή οδηγούσε και ήμασταν δίπλα-δίπλα στο φανάρι τη βουλιαγμένη. Αυτή η κάμερα πρέ... δεν σταμάτησε καν να μα δει. Δύο παιδιά με ένα μηχανάκι μα είδαν και σταμάτησαν. Τώρα είμαι μενάρθηκα στο χέρι και καμένο. Πώ ζω δεν ξέρω. Ο φίλο μου πρόλαβε και πήδηξε και δόξα το Θεό έχει χτυπήσει μόνο το γόνατό του, δήλωσε χαρακτηριστικά στο πρώτο δεματέρα.